Θα ρίξουμε ότι κλείνει η αξιολόγηση αυτή τη στιγμή και θα υπάρξουν και τα κονδύλια τα οποία θα τροφοδοτήσουν και την ελληνική αγορά, γιατί θα υπάρξουν τα χρήματα, θα πάνε σε ό,τι έχει υποχρεώσει δανειακές, αλλά και ταυτόχρονα σε ό,τι χρωστούμενα στους ιδιώτες. Άρα αυτό θα τροφοδοτήσει την ελληνική αγορά. Είναι τα ΕΣΠΑ, τα προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία έχουν προχωρήσει. Και θέλω να πω τώρα για τον αναπτυξιακό νόμο δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος χρησιμοποιεί νέα χρηματοδοτικά εργαλεία πέρα από τη χρηματοδότηση και τις φοροαπαλλαγές. Έχει 12ετή ασφαλές φορολογικό περιβάλλον για όλους οι οποίοι θα κάνουν τις επενδύσεις. Δεύτερον, ότι θέλω να πω και στον κύριο Θεογάρη, κοιτάξτε τώρα, είπε για το νέο αναπτυξιακό νόμο ότι δημιουργεί προβλήματα. Αυτός ο αναπτυξιακός νόμος. Ναι, να αφήστε, ακούστε τώρα, ακούστε, θα σας πω τώρα. Μέσα λοιπόν υπάρχουν επενδυτικά σχέδια τα οποία δεν είχαν γίνει ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούσαμε να διαπιστωθούν αν έχουν γίνει. Δεύτερον, υπήρχαν δεσμεύσεις πόρων οι οποίες ήταν εικονικές. Το ταμείο ήταν μηδέν και υπήρχαν. Και υπήρχαν πόροι, αφήστε κύριε Φιλοκάρη, αφήστε. Ένα μισή χρόνο πέρασε, γιατί δεν τα φτιάξατε. Λοιπόν, υπήρχαν πόροι οι οποίοι είχαν παγώσει. Είχαν παγώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε, βοηθήστε μας. Δεν μίλησα, δεν διάκοψα. Είχαν παγώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν το άθλιο πελατειακό σύστημα το οποίο δημιούργησε και εξυπηρετούσε και η προηγούμενη αναπτυξιακή νόμη. Συμφωνώ, κύριε Ρήγα. Κύριε Ρήγα, να συμφωνήσω μαζί σας. Γιατί δεν το φτιάξατε. Εγώ μαζί σας. Η Νέα Δημοκρατία ήταν χάλια. Είναι στοχευμένος πια ο νέος αναπτυξιακός νόμος σε καινοτόμες επιχειρήσεις, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως με το ΕΣΠΑ. Είναι και το νέο θέμα με το ΕΣΠΑ. Και να θυμίσω και κάτι, ότι απορροφήθηκε το 100% του ΕΣΠΑ της περίοδου 2007 έως 2013 και από 2014 έως 2020 έχει απορροφηθεί το 50%, μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει τελειώσει το 50%. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Αυτό είναι το περιβάλλον το οποίο φτιάχνει αυτή τη στιγμή με νυφαλιότητα και με ειλικρίνεια και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και οικολόγων. Και κυρίως θέλω να σας πω, κύριε Δαράκη, σας στους ακροατές σας, ότι επειδή γονάτισαν, κυριολεκτικά γονάτισε η Νέα Δημοκρατία και η Αντιπολίτευση, έχει γονατίσει. Και έχει γονατίσει γιατί κανένα στρατηγικό σχέδιο δεν είχε. Ό,τι είχε αποδείχθηκε κενό που κάμισε και ταυτόχρονα έχει μια αντίφαση υπερβολική. Και το ερώτημα, τι θα κάνει και θα τα δούμε τώρα αυτά. Και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που είπε προηγουμένως θέλει ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα δούμε τι θα πει και για τα εργασιακά, όπου ήταν και για το lockout. Δεν απαντάνε για το lockout, δεν απαντάνε για την ανασφάλιστη εργασία, δεν απαντάνε σε τίποτα για τις ομαδικές απολύσεις οι οποίες γινόντουσαν. Και δεν απαντήσανε και προηγουμένως για το τι είχαν κάνει σε σχέση με την. Αυτή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, εργασιακό δικαίωμα δεν θα μείνει όρθιο. Και τα εργασιακά θα διαλύσετε και απολύσεις θα κάνετε, κύριε. Απολύσεις θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν.